Καλημέρα φίλες και φίλοι του Εξονίου, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε λίγο. Και είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και πάλι για να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα ταξίδι που μας πάει ο Βραζιλιάνος Κάρλος Καστανέντα ένα φανταστικό ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί σήμερα, όλοι μαζί. Θα δούμε και κάποια αποσπάσματα από βιβλίο του που έγραψε λίγο πριν πεθάνει από την ενεργό πλευρά του Απήρου αλλά και γενικότερα θα δούμε κάποια φοβερά πράγματα, φοβερές πληροφορίες, φοβερά στοιχεία και συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από εμάς, χωρίς να έχουμε επίγνωση αυτού, χωρίς να το γνωρίζουμε. Ο Κάρλος Καστανέντα λοιπόν ήταν εθνολόγος και συγγραφέας και γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας το 1931 και πέθανε το 98 σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Berkeley στην Καλιφόρνια. Το 1968, έτσι για να βλέπουμε και μερικά στοιχεία για αυτόν τον συγγραφέα, για αυτό το περίεργο μυαλό, πραγματοποιώντας το 1968, όπως είπα, εθνογραφική έρευνα σχετικά με την καλλιέργεια και τη χρήση παρεστησιογόνων φυτών από τους ηθαγενείς ε, του Βόρειου Βο, Μεξικού του Βόρειου Μεξικού, συγγνώμη γνωρίστηκε με τον Δον Χουάν μάγο της φυλής τον Γιάκη και μοιήθηκε στα μυστικά της φυλής μαθητεύοντας κοντά του για δέκα ολόκληρα χρόνια Ο Κάρλος Καστανέντα κατάφερε με τα βιβλία του να δώσει μια νέα βάση στον προσδιορισμό και στην υπόσταση της πραγματικότητας και το τι αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή μέσα από ένα πρίσμα το οποίο αντανακλούσε τις αντιλήψεις και τη φιλοσοφία αρχαίων σαμάνων του Μεξικού. Τότε ήταν η στιγμή ή η περίοδος που ο Κάρλος Καστανέντα αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στη μελέτη και τη διδασκαλία των Σαμάνων Μάγων του Μεξικού. Ο Δον Χουάν που μέσα από τα βιβλία του Κάρλος Καστανέντα φερόταν κάτι σαν καθηγητής ακαδημαϊκός από τον τρόπο που έθετε και απαντούσε τα διάφορα ερωτήματά του, είχε από πίσω του μια ολόκληρη ομάδα από μάγους πολεμιστές που όλοι τους ήταν αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στη δύναμη και την απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου, ακαδημαϊκός, με ομάδα από μάγους πολεμιστές. Σκεφτείτε. Σύντομα λοιπόν η έρευνα του Κάρλος Καστανέντα μετατράπηκε σε μία πιο σύνθετη διαδικασία όπου ο ίδιος πολλές φορές βρέθηκε απέναντι, βρέθηκε αντιμέτωπος με θεμελιώδη ερωτήματα και απορίες του ανθρώπου και επίσης σε ειδικές καταστάσεις συνείδησης που του άλλαζαν σιγά σιγά την άποψη για το τι είναι πραγματικά ο κόσμος και η ίδια η φύση της πραγματικότητας. Τι είναι η πραγματικότητα. Ο ορισμός της. Σιγά σιγά η μαγεία των Σαμάνων του αρχαίου Μεξικού έγινε μια στάση ζωής που ήδη ονόμαζαν το μονοπάτι του πολεμιστή. Ο πολεμιστής, ο μαχητής, δεν ήταν παρά μια ιδέα, μια σκεπτομορφή θα έλεγε κανείς, η οποία δρούσε στο υποσυνείδητο κάποιου και τον έκανε να αλλάζει την κατάσταση της συνείδησής του κατά βούληση μέσα από διάφορες διαδικασίες όπως το βήμα της δύναμης ή αυτό που ονόμαζε ο Κάρλος Καστανέντα το σταμάτημα του κόσμου. Ένας πολεμιστής ήταν ένας άνθρωπος της γνώσης και αυτό σήμαινε κάποιον που κατανοούσε και έκανε πράξη τον νόμο του αετού. Περίεργα λόγια φίλες και φίλοι έτσι. Το σταμάτημα του κόσμου. Σύμφωνα τώρα με τον Δον Χουάν, ο οποίος ήταν κεντρικό πρόσωπο στις μαγικές ιστορίες των βιβλίων του Κάρλος Καστανέντα, ο αετός είναι το αιώνιο αυτό πλάσμα που ωστόσο δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μορφή, απλά οι παλιοί μάγοι παρατήρησαν ότι οι εκπορεύσεις του μοιάζουν με έναν αετό που απλά καταβρόχθηζε τις συνειδήσεις των ανθρώπων που είχαν πεθάνει. Ένας μάγος πολεμιστής είχε μόνο ένα σκοπό, να αποφύγει να τον απορροφήσει ο και έτσι να μείνει για πάντα ατόφια η συνείδησή του. Βλέπουμε ίσως κάποιες αλληγορικές έννοιες εδώ πέρα, μπορεί να έχουν κάποια σοφία. Όλες οι πράξεις για ένα μάγο πολεμιστή είχαν δύναμη και τίποτα μα τίποτα δεν μπορούσε να είναι τυχαίο ο Δον Χουάν Μάτους έκανε γνωστή στον Καστανέντα την ύπαρξη όντων, προσέξτε τώρα, που διαχειρίζονται την ανθρώπινη συνείδηση και πολλές φορές αυτό γίνεται με ανελαίητο, με σκληρό, με αβυσαλαίο σκοτεινό και παρασιτικό τρόπο, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν στην ύπαρξη όντων. Τα ανόργανα αυτά όντα που είναι υπαρκτές σκεπτομορφές συγγνώμη, με συνείδηση του εαυτού τους οι σαμάνοι του αρχαίου Μεξικού τα χρησιμοποιούσαν ως συμμάχους για να ανταλλάξουν γνώσεις ή να πετύχουν ενεργειακούς άθλους συγκεντρώνοντας δύναμη. Πλήρωσαν όμως το τίμημα να χάσουν την ψυχή τους εγκλωβισμένοι στον κόσμο αυτών των όντων γιατί πολλά από αυτά τα όντα λειτουργούσαν παρασιτικά, καταλαμβάνοντας το μυαλό του ανθρώπου και ρουφώντας την ενέργειά του σαν ξενιστές. Τους ονομάζουν «voladores», ισπανικά βόλαντορ «volador» ιπτάμενος. Και είναι λογικό έτσι να χάσουν την ψυχή τους, να καταληφθούν, να, να τους στρώνε σαν σαράκι αυτές οι οντότητες. Είναι λογικό αυτό ε, τώρα θυμήθηκα ένα κομμάτι από το βιβλίο που έχω διαβάσει της κυρίας Αγγελικής Αναγνώστου, το χρονικό της αιχμαλωσίας, αντέχει στην αλήθεια το χρονικό της αιχμαλωσίας, που λέει συγκεκριμένα για το διάβολο, τι νομίζετε ότι είναι ο διάβολος λέει, είναι όλο το συσσωρευμένο συναισθηματικό και νοητικό κακό, που έχει συγκεντρωθεί στο αστρικό πεδίο από τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Εκεί πέρα μορφοποιούνται, λέει. Μορφοποιούνται αυτές οι σκεπτομορφές, μπορεί να γίνονται ανόργανα όντα. Είναι ίσως ακριβώς το ίδιο με αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Λοιπόν, τι λέει τώρα, θα σα διαβάσω κάτι από το απόσπασμα του βιβλίου του Κάρλος Καστανέντα, η ενεργό πλευρά του Απύρου που προανέφερα. Κάρλο, λέει, Τι είναι αυτό τον Χουάν, ρώτησα. Βλέπω παντού γύρω μου σκιέ, σκιέ που ξεγλιστρούν. Απαντάει ο τον Χουάν. Α, είναι το σύμπαν στην ολότητά του, απάντησε. Ασύγκριτο, μη γραμμικό, πέρα από το βασίλειο τη σύνταξη. Οι σαμάνοι του αρχαίου Μεξικού ήταν οι πρώτοι που διέκριναν αυτές τις φευγαλαίες σκιές και έτσι παρακολούθησαν τις κινήσεις τους. Τις είδαν όπως τις βλέπεις και εσύ και τις είδαν επίσης σαν ενέργεια που ρέει στο σύμπαν και ανακάλυψαν κάτι υπερβατικό. Σώπασε και με κοίταξε. Οι παύσει του ήταν πολύ κέριες. Σώπαινε πάντα όταν εγώ ένιωθα να κρέμουμε από μία κλωστή. «Τι ανακάλυψαν τον Χουάν» τον ρώτησα ανακάλυψαν πως έχουμε έναν ισόβιο σύντροφο. Απάντησε με όση σαφήνεια μπορούσε. Ένα αρπακτικό που ανέβηκε από τα βάθη του κόσμου και πήρε τον έλεγχο της ζωής μας. Τα ανθρώπινα όντα είναι χμάλωτή του. Τούτο το αρπακτικό που είναι πολύ άρπαγες μαζί είναι κύριος και αφέντης μας. Μας έκανε υπάκουους, αβοήθητους. Όταν πάμε να διαμαρτυρηθούμε, καταπνίγει τις διαμαρτυρίες μας και όταν θελήσουμε να δράσουμε ανεξάρτητα, απαιτεί να μην δράσουμε καθόλου. Το γυροφέρνω τόση ώρα για να σου πω ότι κάτι μας κρατά εχμαλότους. και είμαστε όντως εχμάλωτοι, δεσμότες. Αυτό ήταν ένα ενεργειακό γεγονός για τους αμάνους του Μεξικού. Και γιατί μας κυρίευσε αυτό το αρπακτικό με τον τρόπο που μου περιγράφεις, Δον Χωάν, τον ρώτησα. Κάποια λογική εξήγηση πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει μια εξήγηση, μου αποκρίθηκε τότε σοβαρά, και είναι η απλούστερη εξήγηση στον κόσμο. Αυτές οι οντότητες μας κυρίευσαν επειδή είμαστε η τροφή τους και μας απομιζούν ανελαίητα γιατί είμαστε τα μέσα συντήρησής τους. Και όπως εμείς εκτρέφουμε κοτόπουλα σε ορνηθοτροφία, έτσι και τα αρπακτικά εκτρέφουν εμάς σε ανθρωποτροφία. Έτσι έχουν πάντα άφθονο φαγητό. Μιλάμε εδώ πέρα φίλες και φίλοι για ενεργειακό φαγητό. Νομίζω ότι αλληγορικά μας μιλάει ακριβώς για αυτό στο οποίο ανέφερα, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Αγγελική Αναγνώστου, σπουδαία συγγραφέας μας και ερευνήτρια. Συνεχίζει λοιπόν και λέει «Όχι, όχι, όχι, άκουσα τον εαυτό μου να κραυγάζει. Είναι παράλογο τον Χωάν, είναι τερατώδες αυτό που λες» απλώ δεν μπορεί να είναι αλήθεια για του μάγου, του κοινού ανθρώπου ή οποιονδήποτε άλλο. Γιατί όχι, έκανε ήρεμα ο Δον Χουάν. Γιατί όχι, επειδή σε εξοργίζει. Ναι, με εξοργίζει, λέει, απάντησα αμέσω. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι τερατώδης». Καλά μου είπε, όμω δεν τα άκουσε όλα ακόμη. Περίμενε λίγο να δεις πως θα νιώσεις. Θα σε βομβαρδίσω. Θα κάνω δηλαδή στο μυαλό σου τρομακτικέ επιθέσει, ασύλληπτε εφόδους. Και μη θα πως πω μπορεί να σηκωθεί και να φύγει, γιατί είσαι εγκλωβισμένο. Όχι γιατί σε κρατάω εγώ εχμάλωτο, αλλά επειδή υπάρχει κάτι μέσα σου που θα σε εμποδίσει να φύγει, ενώ ένα άλλο κομμάτι σου θα γίνει αληθινά εξωφρενών. Γι' αυτό θωράκισε τον εαυτό σου. Κάνω έκκληση στο αναλυτικό σου μυαλό, είπε ο Δον Χουάν. Σκέψου για μια στιγμή και πες μου, πώς εξηγείς την αντίφαση ανάμεσα στην νοημοσύνη του ανθρώπου που μηχανεύεται, οργανώνει και κατασκευάζει και την ηλικιότητα των συστημάτων, των πεπιθήσεων και των δοξασιών του ή την ηλικιότητα της αντιφαντικής συμπεριφοράς του. Οι μάγοι πιστεύουν ότι τα αρπακτικά μας έχουν δώσει τα συστήματα πεπιθήσεων που ασπαζόμαστε, τις ιδέες μας για το καλό και το κακό, τα κοινωνικά μα ήθη. Τα αρπακτικά είναι που δημιούργησαν τι ελπίδε, τι προσδοκίε μα, το όραμα τη επιτυχία, τον εφιάλτη τη αποτυχία. Αυτά τα αρπακτικά μα έδωσαν την πλεονεξία, την απληστία και τη δηλία μα. Είναι τα αρπακτικά αυτά που μας κάνουν και μα κάνουν αυτάρεσκου, κοινότοπου και εγωπαθεί. Μα πώ μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά, Δον Χουάν, τον ρώτησα, ενώ τα λόγια του με είχαν θυμώσει ακόμη περισσότερο. Τι κάνουν δηλαδή τα ψιθυρίζουν στα όλα αυτά όταν κοιμόμαστε. Όχι, το απαντάει, δεν το κάνουν έτσι. Αυτό είναι βλακώδε, απάντησε χαμογελώντα ο Δον Χουάν. Είναι απείρω πιο ικανά και συγκροτημένα για να μα κρατούν υπάκου, μιλίχιου και ανίσχυρου. Τα αρπακτικά χρησιμοποιούν ένα καταπληκτικό τέχνασμα. Καταπληκτικό από άποψη στρατηγικής φυσικά. Είναι ένα φρικτό τέχνασμα για όσους το υφίστανται. Μα έδωσαν το μυαλό του. Μα ακούσε, τα αρπακτικά μα έδωσαν το μυαλό του που έγινε και δικό μα. Το μυαλό των αρπακτικών είναι ταραγμένο, αντιφατικό, σκυθροπό, πλημμυρισμένο από το φόβο μην αποκαλυφθεί από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω πω μολονότι δεν πείνασε ποτέ, συνέχισε, ανησυχεί για το πώ θα εξασφαλίσει την τροφή σου. Κάτι που δεν είναι παρά η ανησυχία του αρπακτικού που φοβάται μήπως ανά πάσα στιγμή αποκαλυφθεί το τέχνασμά του και του αρνηθούν την τροφή που έχει τόση ανάγκη. Μέσω του ανθρωπίνου νου, που άλλωστε είναι ο δικός του νους, τα αρπακτικά εισάγουν στη ζωή των ανθρώπινων όντων οτιδήποτε τα εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να αποκτήσουν λίγη ασφάλεια που λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στο φόβο τους. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να δεχθώ τη φαινομενική αξία όσον λες, Δον Χουάν, είπε ο Κάρλος. Θα μπορούσα, αλλά υπάρχει κάτι τόσο αηδιαστικό σε αυτόν τον ισχυρισμό, που με αποθεί και με αναγκάζει να κρατήσω αντίθετη στάση, να επιχειρήσω να σε αντικρούσω. Αν είναι αλήθεια, πώς μας στρώνε, πώς το κάνουν μου εξήγησε ότι οι μάγοι βλέπουν τα ανθρώπινα όντα σαν παράξενες φωτεινές σφαίρες ενέργειας που καλύπτονται ολόκληρες από ένα λαμπερό περίβλημα, κάτι σαν λούστρο, σαν επίχρισμα, ένα κάλυμα που εφαρμόζει σφιχτά στο κουκούλι της ενέργειάς τους. Συνέχισε λέγοντας πως αυτό το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης είναι που καταναλώνουν τα αρπακτικά και πως όταν ένα ανθρώπινο όν φτάσει στην ενηλικίωση το μόνο που απομένει από αυτό το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης είναι μια στενή λωρίδα που φτάνει από το έδαφος ως τη σάκρα των δακτύλων των ποδιών. Αυτή η λωρίδα επιτρέπει στην ανθρωπότητα να επιζήσει, μόλις και μετά βίας. Σαν να βλέπα όνειρο, άκουσα τον Δον Χουάν Μάτους να μου εξηγεί ότι από όσο ήξερε, ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που διαθέτει το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης έξω από το φωτεινό του κουκούλι. Γίνεται επομένως εύκολο θύμα μιας διαφορετικής επίγνωσης όπως είναι η σκληρή επίγνωση του αρπακτικού. Στη συνέχεια έκανε την πιο δυσίωνη δήλωση που είχα ακούσει ποτέ από τα χείλη του. Μου είπε ότι αυτή η στενή λωρίδα επίγνωσης αποτελεί τον πυρήνα της αυτοανάκλασης όπου εγκλωβίζεται αμετάκλητα ο άνθρωπος με τον επιδέξιο χειρισμό της αυτοανάκλασης, της μοναδικής λάμψης επίγνωσης που αφήνουν στον άνθρωπο τα αρπακτικά, δημιουργούν αναλαμπές επίγνωσης τις οποίες στη συνέχεια καταναλώνουν με αδίστακτο, ληστρικό τρόπο. Μας φορτώνουν με ανόητα προβλήματα που αναγκάζουν εκείνες τις αναλαμπές επίγνωσης να γεννηθούν και κατορθώνουν με αυτόν τον τρόπο να μας κρατούν ώστε να μπορούν να τρέφονται από την ενεργειακή αναλαμπή των ψευδοανησυχιών μας. Τον ρώτησα, γιατί οι σαμάνοι του αρχαίου Μεξικού, όπως και όλοι οι σύγχρονοι σαμάνοι, μολονότι βλέπουν τα αρπακτικά, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό εσύ ή εγώ, μου απάντησε θλιμμένα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε αυτοπιθαρχία και να τη φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορούν να μας αγγίξουν. Πώς μπορείς να ζητήσεις από τους συνανθρώπους σου να ακολουθήσουν μια τόσο αυστηρή αυτοπιθαρχία. Θα σε περιγελάσουν και θα σε γελιοποιήσουν, ενώ οι πιο επιθετικοί θα σε μαυρίσουν στο ξύλο. Και όχι τόσο επειδή δεν θα σε πιστέψουν. Κάπου στα βάθη κάθε ανθρώπινου όντως υπάρχει η προγονική γνώση της ύπαρξης των αρπακτικών το ξέρουν τα σπλάχνα σου. Οι σαμάνοι του αρχαίου Μεξικού είδαν τα αρπακτικά. Τα ονόμασαν υπτάμενους επειδή κάνουν βουτια στον αέρα. Δεν είναι όμορφο θέαμα. Μεγάλες αδιαπέραστες σκιές που σκίζουν τον αέρα. Μετά προσγειώνονται βαριά στο έδαφος. Οι σαμάνοι προβληματίστηκαν πολύ για το πότε εμφανίστηκαν στη γη. Είχαν καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ήταν κάποτε ένα τέλειο όν ικανό να επιτελέσει με θαυμαστή διορατικότητα άθλους επίγνωσης που στις μέρες μας έχουν τη μορφή μύθων και θρύλων. Και έπειτα όλα χάθηκαν και έχουμε τώρα έναν άνθρωπο σε καταστολή. «Τι λες τώρα, Δον Χουάν», τον ρώτησα άψυχα. «Αυτό που λέω είναι πως δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια συνηθισμένα αρπακτικά», είναι πολύ έξυπνα, πολύ συγκροτημένα. Χρησιμοποιούν πολύ μεθοδικά το σύστημα που θα μας εξοδετερώσει. Ο άνθρωπος, το μαγικό όν που προορίζεται να γίνει, πάβει να είναι πλάσμα μαγικό. Δεν είναι παρά ένα κομμάτι κρέας. Δεν υπάρχουν πια άλλα όνειρα για αυτόν, πέρα από τα όνειρα ενός ζώου αναθρεμένου για να γίνει κάποτε ένα κομμάτι κρέας, κοινότοπα, συμβατικά ¡Gilicia!